να μην είμαι. Εντάξει. Αν τι έγινε παλικάρια. Ναι, τι έγινε παλικάρια. Το βίντεο με τον οριόμενο Χατζηδάκη που φεύγουμε να το βάλουμε. Μπορούμε να δούμε. Πάτε πλήρε παλικάρια εκεί που πάνω να δούμε. Γιατί εδώ πέρα η Μαριλένα. Δεν προλαβαίνουμε να. Να πούμε και εδώ. Επίτροπε, μας πείτε ότι η συμφωνία αυτή για τις συντάξεις θα ακυρωθεί και θα ακυρωθούν και οι υπόλοιπες ενδεχομένως συμφωνίες της χώρας. Καλοδεχούμενο να το ξέρουμε για να διαμορφώσουμε και εμείς αντίστοιχα το πρόγραμμά μας. Κύριε Κυρανάκη, ο κύριος Μουσκοβησί χάλασε τα φύγημα της Νέας Δημοκρατίας. Και φωνάζει ο κύριος Χατζηδάκης και του κάνει παρατηρήσεις. Δεν είναι για γέλια. Γέλια. Δεν είναι για γέλια. Για κλάματα γιατί, είμαστε. Για γέλια. Μήπως είμαστε για κλάματα. Ακούστε, ο κύριος Μουσκοβησί είναι δημοσίως γνωστό πλέον. Ναι. Όχι μόνο στους κύκλους των Βρυξελών, αλλά και ευρέως στους κύκλους των σοσιαλδημοκρατών, ότι θέλει να είναι υποψήφιος για την Κομισιόν. Mm-hmm. Έχει με δική του πρωτοβουλία προσκαλέσει τον κύριο Τσίπρα. Παρότι δηλώνει αριστερός ο κύριος Τσίπρας, τον προσκαλεί στη Συνόδου Κορυφής των Σοσιαλδημοκρατών. Υπάρχει και ένα πολιτικό παιχνίδι το οποίο παίζεται εν ώψη των ευρωεκλογών του 19, οι οποίες θα γίνουν 26 Μαΐου του 19. Και όπως πολύ καλά ξέρετε, μέχρι τον Ιανουάριο πρέπει να έχουν πάρθει και αποφάσεις για το ποιος θα είναι ο υποψήφιος του κάθε Ευρωπαϊκού Κόμματος. Και επειδή ο κύριος Μοσκοβησί θέλει να είναι υποψήφιος, προφανώς προσβλέπει στην υποστήριξη του πολύ καλού φίλου του. Μας είπε και προσφάτως ότι μιλάνε κάθε εβδομάδα στο τηλέφωνο. Ωραία. Του κυρίου Τσίπρα. Αυτά τα παιχνίδια τα ευρωπαϊκά τα ξέρουμε πολύ καλά. Εσείς θεωρείτε ότι ήταν καλή η εικόνα του κυρίου Χατζηδάκη? Αυτό ήθελα να σας κάνω την ερώτηση όμως. Πολύ σωστή ήταν η εικόνα του κυρίου Χατζηδάκη. Θεωρείτε καλή εικόνα του κυρίου Χατζηδάκη να λέει μη μας. Πέστε μας τι θα κάνετε για να ξέρουμε να αλλάξουμε και εμείς το αφήγημά μας. Όχι, δεν είπε αυτό. Αυτό είπε. Να αλλάξουμε το αφήγημά μας. Να αλλάξουμε το πρόγραμμά μας. Το πρόγραμμά μας λοιπόν, για να πάμε σε συνεπείς πολιτικές της χώρας. Όχι, εμείς καταρχάς έχουμε καταψηφίσει αυτά τα μέτρα. Δεν ξέρω αν το θυμάστε. Όταν ήρθε. Όταν ήρθε το 44-72. Πρέπει να αλλάξουν. Ένα τα ερωτήματα. Ένα. Τα έχετε καταψηφίσει. Μην βιάζεστε. Όχι, δεν βιάζουμε. Όταν ήρθε το 44-72 στη Βουλή το 2017, ο ΣΥΡΙΖΑ και η ΑΝΕΛ ψήφισαν και με τα δύο χέρια και μάλιστα χασκογελώντας εκείνη τη μέρα, γιατί ήμουν στη Βουλή, τα μέτρα που κόβουν συντάξεις και κόβουν το αφορολόγητο, και η Νέα Δημοκρατία τα καταψήφισε. Το θυμόμαστε αυτό? Ναι, πάμε να το δούμε. Το θυμόμαστε. Δεύτερη φορά, πριν ένα μήνα, έρχεται το πολυνομοσχέδιο. Το πολυνομοσχέδιο, πρώτη φορά, δείχνει μια κυβέρνηση η οποία δύο φορές ψηφίζει τα ίδια μέτρα. Γιατί κάποια στελέχη των ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ, έβγαιναν στα πάνελ καθημερινά και έλεγαν. Και έλεγαν το αναπτυξιακό πρόγραμμα δεν ήταν μόνο. Το αναπτυξιακό πρόγραμμα σε αγωγικά που είναι αναπτυξιακό. Για τον κόσμο θέλω. Ναι, ναι, ο κόσμος διάβασε όσοι διάβασαν στα άρθρα αυτού του πολυνομοσχεδίου δεύτερη επικύρωση της περικοπής των συντάξεων. Mm. Και λίγους μήνες μετά, λίγες εβδομάδες μετά μάλλον, βγήκε το compliance report της Επιτροπής. Mm-hmm. Το οποίο επίσης λέει ότι μειώνει τη δαπάνη για τις συντάξεις και το οποίο πιστοποιεί ότι θα κοπούν οι συντάξεις. Λοιπόν, υπάρχουν τρία έγγραφα με την υπογραφή της κυβέρνησης. Με την υπογραφή του κύριου Τσίπρα, του κύριου Καμένου και του κύριου Μουσκοβησί. Mm. Τα οποία λένε θα περικοπούν συντάξεις. Αν τώρα μας λέει ο κύριος Μοσκοβησί ότι δεν θα κοπούν, πεδίο δόξη λαμπρών να φέρουν ένα νόμο αύριο και να πούν δεν θα κοπούν συντάξεις. Εμείς δεν θέλουμε να κοπούν και γι' αυτό καταψηφίσαμε τα μέτρα. Άρα δεν έχετε κανένα σχέδιο. Να έρθει αύριο για να προλάβετε να αλλάξετε το αφήγημα που είπε ο κύριος Χατζηδάκης στο πρόγραμμά σας. Να έρθει αύριο για να δούμε αν το εννοούν. Γιατί εμείς πιστεύουμε βαθιά. Είμαστε σίγουροι ότι δεν το εννοούν και παίζουν ένα επικοινωνιακό παιχνίδι. Αν έρθει μετά τον αυτό πιστεύουμε. Σα είπα, ο κ. Μουσκοβησί έδωσε χρονικό περιθώριο μέχρι τον Οκτώβριο. Οκτώβριο 15 του μηνός που υπάρχει ο προϋπολογισμός. Θα το δούμε. Είπε πονηρά. Γιατί είναι πονηρός ο κ. Μουσκοβησί. Και γιατί εκνευρίστηκε ο κ. Χατζηδάκης ότι είναι πονηρός ο κ. Μουσκοβησί. Και δεν ισχύουν όλα αυτά. Πολύ εκνευρισμένο. Και ο κ. Χατζηδάκης και ο κ. Μητσοτάκης. Καθόλου εκνευρισμένο τον είδε ο κ. Χατζηδάκης. Είναι πονηρός. Τα είπε πάρα πολύ καλά και πάρα πολύ σωστά. Νομίζω ότι. Ο κ. Μοσχοβησί χθες είπε το εξής. Όταν έρθει, λέει, ο προϋπολογισμός της Ελλάδας, όπως και όλων των άλλων χωρών, για το 2019. Το 15 Οκτωβρίου, γι' αυτό το έβαλα το. Ναι, ναι, 15 Οκτωβρίου, τότε θα το δούμε. Μέχρι τότε, λοιπόν, θα παίζουν το παιχνιδάκι τους, κύριε Μαρτζάνη. Θα παίζουν το παιχνίδι, θα κοροϊδεύουν τον κόσμο. Είναι δυνατόν με τρεις φορές ψηφισμένο το ίδιο πράγμα, μάλλον δύο φορές ψηφισμένο και μία φορά επικυρωμένο από την Κομισιόν, να μην ξέρουν οι συνταξιούχοι, κυρίως οι νέοι συνταξιούχοι. Που βγαίνουν τώρα στη σύνταξη και εκκρεμούν συντάξεις τους, να μην ξέρουν πόσο θα κοπούν, να μην ξέρουν τι θα μπει στο ATM. Δεν το ξέρουν οι άνθρωποι. Σε ποια χώρα γίνονται αυτά? Σε ποια σοβαρή χώρα δεν ξέρουν οι άνθρωποι σε πέντε μήνες από τώρα τι σύνταξη θα παίρνουν? Κύριε Πείτε μου εσείς. Κύριε Κυρανάκη, βγήκε το πόρισμα προχθές. Ναι, την κυρία Παπασπύρου. Ναι, την πολύ αντικειμενική κυρία Παπασπύρου. Δεν υπάρχει τίποτα. Και το πόρισμα. Και το πόρισμα. Εντελώς ξαφνικά, κύριε Παπασπύρου. Κύριε Κυρανάκη, συγγνώμη, θα το ρωτήσω. Για την περιφέρεια. Θα το ρωτήσω, κύριε Κυρανάκη. Ειλικρινά σου μιλάω. Για πείτε μου. Ειλικρινά σου μιλάω. Η παλαιά Εθνική Οδός Αθηνών
Λαμίας. Έτσι λέμε στο χωριό μου. Αθηνών Λαμίας. Ναι. Έγινε επί ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Μετζανή, δεν μπορεί ένα πόρισμα για τη Μάντρα. Σε ένα πόρισμα για τη Μάντρα δεν μπορεί να μην υπάρχει μία ευθύνη για την κυρία Δούρου. Συγγνώμη, το αμαξοστάσιο του Δήμου. Έχει ευθύνες, κυρία Δούρου. Το αμαξοστάσιο του Δήμου. Έχει ευθύνες, κυρία Δούρου. Έχει ευθύνες, κυρία Δούρου. Δεν έχει βγει ο ΣΥΡΙΖΑ ακόμα. Έχει ευθύνες, κυρία Δούρου. Οι πάντες έχουν ευθύνες. Ωραία, γιατί δεν το λέει το πόρισμα. Γιατί δεν το πόρισμα. Θα τι αναλάβουν όλοι. Η κυρία Δούρου γιατί είναι εκτός πόρισματος. Γιατί μάλλον επιλεκτικά κάνετε κι εσείς το ίδιο πράγμα. Εμείς κάναμε επιλεκτικά. Εμείς δεν γράψαμε το πόρισμα, κύριε Μετζάνη. Το πόρισμα την στιγμή που ήγε ο κύριος Κουρλέτης, ο υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ, λέει ότι η περιφέρεια έχει ευθύνες για τη Μάντρα που πέθαναν 25 άνθρωποι. Η περιφέρεια έχει πάντα 25 άνθρωποι. Στο πόρισμα τη κυρία Παπασπύρου, η οποία έφτιαξε και την υπόθεση Νοβάρτη. Έφτιαξε και την υπόθεση Νοβάρτη. Ακούστε με, μην παταλού. Μπαταλού. Πάμε στη Μάντρα. Ακριβώς, πάμε στη Μάντρα. Στο ίδιο ακριβώς. Λοιπόν, η κυρία Παπασπύρου, η οποία μεθόδευσε και την υπόθεση Νοβάρτης, ακούστε με καλά, έφτιαξε και ένα πόρισμα από το οποίο έχει εκτός την κυρία Παπασπύρου. Αυτό δεν λέγεται αντικειμενικότητα, λέγεται μεθόδευση. Και επειδή εκκρεμούν και διώξεις εναντίον της κυρίας Παπασπύρου και εναντίον, δεν πρέπει να μιλάει. Και εναντίον διάφορων ανθρώπων που έχει βάλει να κάνουν τις δουλειές στο Κελπνό κτλ., θα τα δούμε όλα αυτά. Πάντως αντικειμενικότητα σε αυτό το πόρισμα δεν υπάρχει. Πάμε λοιπόν, κλείνω να σου παρέμβω το μήνυμα πολιτική. Ειλικρινά, κύριε Γερανάκη, αν μας ακούει κάποιος άνθρωπος απ' έξω και λέει ότι είναι τόσο ικανή στο ΣΥΡΙΖΑ και στην κυβέρνηση ώστε να κάνουν όλες αυτές τις συνωμοσίες και να κάνουν όλο δεν αυτό. Δεν λέτε. Δεν ξέρω. Εσείς μου λέτε ότι τρομακτικά ικανή. Θέλετε να σου πω γιατί. Δεν ξέρω, τρομακτικά ικανή, κύριε Γερανάκη. Ειλικρινά σου μιλάω. Θέλετε να σου πω γιατί. Ο ΣΥΡΙΖΑ άλλαξε τον νόμο για να μπορεί η κυρία Παπασπύρου να βάζει επιθεωρητές, να μπαίνουν με ελέγχους σε σπίτια κλπ. Και να φτιάχνει δικογραφίες και να φτιάχνει πορίσματα.